Με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη ημέρα, με την επαναλειτουργία των καταστημάτων να υπολογίζεται πως θα γίνει από την 1η Ιουνίου και όχι από τις 25 Μαΐου, οι επαγγελματίες στην εστίαση στα Γιάννενα συμμετείχαν στην πανελλαδική διαμαρτυρία με τίτλο «Άδειες καρέκλες» που πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα σε όλες τις μεγάλες πόλεις της χώρας. Αντικείμενο της κινητοποίησης ήταν να σταλεί το μήνυμα προς την κυβέρνηση πως ο κλάδος της εστίασης καλείται να αντιμετωπίσει μια πρωτοφανή κρίση και μόνον με την πραγματική και έμπρακτη στήριξη της πολιτείας μπορεί να τα καταφέρει. Η κεντρική πλατεία γέμισε από άδειες καρέκλες από τα καταστήματα εστίασης σε μια πρωτότυπη διαμαρτυρία με τον πρόεδρο του Σωματείου Καφέ Μπαρ Εστίασης Ιωαννίνων Παμβώτης, Χρήστο Τάτσι, να αναφέρεται στα βασικά αιτήματα του κλάδου. Τα αιτήματα που όπως φαίνεται πίσω είναι γραμμένα σε κόλλες Α4 είναι πολλά. Ενδεικτικά κάποια από αυτά είναι η μείωση του ΦΠΑ σε μονοψήφιο αριθμό και αν είναι δυνατόν στο 6%, η επιδότηση των καταστημάτων με των ενοικίων, η επιδότηση των εργαζομένων και ένα εφάπαξ ποσό σαν επιδότηση και να μην ξεπερνάει τις 10.000 ευρώ. Αυτά είναι μερικά από τα αιτήματα και τα πιο σημαντικά για να μπορέσουν τα καταστήματά μας να ξαναεπανεκκινήσουν και να μπουν στην κανονικότητα. Γιατί σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου των Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΕΣΕΒΕ, όπως είναι τώρα και με την κατάσταση που επικρατεί και με τα νέα μέτρα, ένα στα 7 καταστήματα δεν θα καταφέρουν να επανεκκινήσουν την επιχείρησή τους. Αυτό σημαίνει από τις 700.000 επιχειρήσεις που υπάρχουν, οι 100.000 δεν θα καταφέρουν να ανοίξουν. Με αποτέλεσμα τη μεγάλη ανεργία και τη μεγαλύτερη ας πούμε, οικονομική κρίση που περνάει αυτή τη στιγμή η χώρα. Και εμείς αυτό που θέλω να πω και να κλείσω είναι ότι η εστίαση με αυτόν τον τρόπο απαιτεί και δεν επαιτεί.